Φίλες και φίλοι συνδρομητές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα παρακολουθήσετε ένα ακόμη παιχνίδι της Football League, ένα ακόμη ραντεβού του OTTV των αθλητικών καναλιών με την Football League, η αναμέτρηση της Λάρισας με τον Πανσεραϊκό, παιχνίδι δεύτερο κατά σειρά στην 31η αγωνιστική. Λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος, η Λάρισα βρίσκεται πλέον στην Super League. Το ερώτημα είναι αν θα τερματίσει πρώτη σε αυτή την κούρσα ή αν θα είναι δεύτερη πίσω από την Κέρκυρα, διότι αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα είναι πρωτοπόρος, αλλά έπονται τα παιχνίδια, αυτό που παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση με τον Πανσεραϊκό και της Κέρκυρας με τον Απόλλωνα. Ένα παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της 31ης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Ο Σάκης Τσιόλης με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Ξενοδόχοφ, Κομεσίδης και Γιωβάνοβιτς στο κέντρο της άμυνας. Σας βλέπετε την ανάπτυξη του Πανσεραϊκού. Σε λίγο θα σας δώσουμε λεπτομέρειες. Μονιάκης και Βέρτζος στα άκρα της άμυνας της Λάρισας. Λαμπρόπουλος και Μπανούς αμυντικά. Χαβαρέλα μπροστά τους επιτελικώς. Καπός και Ροβίτη στα άκρα της επίθεσης της Λάρισας. Μαρουκάκης στην κορυφή. Οι δύο αρχηγοί, ο Σιάκας και ο Γιωβάνοβιτς, με τους διαιτητές, τον Κουλούδη, με βοηθούς τον Νικολαίδη και τον Κελάζογλου. Νικολαίδης από την Ένωση Μακεδονίας και Κελάζογλου από τη Χαλκιδική. Ο Κουλούδης από τη Λέσβο, τέταρτος διαιτητής ο Τζοβάρας από τη Φθιώτιδα. Για τον Πανσεραϊκό, ο προπονητής ο κύριος Κάκογλου έχει ένα 4-3-3. Τερματοφύλακας ο Μέλκας, Παπατζίκος και Βοσκόπουλος στο κέντρο της άμυνας. Καράς και Καψάλης στα άκρα. Τσιμίκας και Σιάκας αμυντικά. Χαφ 30 φυλάκος επιτελικός. Μπαρέτα στην κορυφή. Δωματάς δεξιά, Γιάννης αριστερά. Αυτή είναι η οπαδή της ΑΕΛ. Φανατικοί φίλοι της ομάδας της Λάρισας. Τη συνοδεύουν από την αρχή της σεζόν εντός και εκτός έδρας. Σε αρκετά παιχνίδια μακριά από τη Θεσσαλική πρωτεύουσα την βλέπουν πρωτοπόρο. Τη βλέπουν να οδηγείται στην Super League, πανηγυρίζουν. Μαθηματικά μένουν με λεπτομέρειες μόνο για την κατάκτηση του τίτλου. Ο κύριος Κουλούδης, ο οποίος σφυρίζει για 8η φορά φέτος στη σεζόν, 5η φορά στο πρωτάθλημα της Football League, έχει σφυρίξει άλλο ένα παιχνίδι των δύο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα έχει διαιτητεύσει το παιχνίδι της Λάρισας με τον Κισαμικό και τον αγώνα του Πανελευσυνιακού με τον Πανσεραϊκό. Ήταν ήττα του Πανσεραϊκού, νίκη της Λάρισας στον αγώνα με τον Κισαμικό. Άρχισε το παιχνίδι με τους γηπεδούχους, ο Ροβίτης, τον Πανούση μπροστά για να τρέξει η Λάρισα. Γιωβάνοβιτς κόβεται η μπάλα και πάλι ο Πανσεραϊκός θέλει να βγει μπροστά στην επίθεση. Δεν θα τα καταφέρει. Λάρισα, η οποία έχει 66 βαθμούς. Πανσεραϊκός 37, χαμηλά στην 11η θέση. Μεγάλη η διαφορά στη βαθμολογία για τις δύο ομάδες. Πανσεραϊκός είχε προβλήματα, τα αντιμετώπισε. Έλυσε το θέμα της παραμονής. Πανσεραϊκός, ο οποίος προέρχεται από την τρίτη εθνική κατηγορία, είχε υποβιβαστεί. Και οι δύο μαζί ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία πριν από μερικά χρόνια, τη σεζόν 2011, 2010-2011. Ο Σιάκας που έδιωξε αρχηγός σήμερα, και αυτός είναι ο Καπός, προτιμήθηκε από τον Σάκη Τσιόλη στην αρχική ενδεκάδα, ο Ηλίας Μέλκας. Και στο κόρνερ εκτελεστής ο Βαρέλα. Αρκετός κόσμος στην περιοχή, στην καρδιά της άμυνας, μια κεφαλιά, η μπάλα είναι out από τον Καπό. Το τελείωμα δεν είναι corner, είναι η μπαλά ξανά. Βαρέλα λοιπόν και πάλι στην εκτέλεση ο Ουρουγουανός. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα απομακρύνεται, καταλήγει στους γηπεδούχους όμως. Μπαλιά για το Βαρέλα, κάθετη. Παράλληλα η σέντρα, διώχνει ο Βοσκόπουλος. Ξανά η γηπεδούχη με τον Πανούση, ένα γέμισμα προς το Μαρουκάκι, δεν θα περάσει. Γιωβάνοβιτς με το κεφάλι, Παπατζίκος. Και τώρα πάει να βγει στην επίθεση ο Πανσεραϊκός. Δωματάς, τριανταφυλάκος, δεν φτάνει μπάλα στον Γιάντσι. Το πλάγιο με τον Καψάλη, τον τριανταφυλάκο, κάπου στο κέντρο του γηπέδου όμως. Λαμπρόπουλος προστατεύει την μπάλα με το σώμα, πιέζεται, θα χάσει καθαρά από τον τριανταφυλάκο. Κάθετα, δεν περνάει στο δωματά.
Καράς. Ανέβηκε αρκετά ο δεξιός οπισθοφύλακας. Βγάζει και τη σέντρα για τον Πανσεραϊκό. Έδιωξε η άμυνα. Και τώρα θέλει να βγει γρήγορα στην επίθεση με τον Μαρουκάκη, ο οποίος δεν μπορεί να περάσει, κάνει και επιθετικό φάουλ. Σπρώχνει τον Βοσκόπουλο. Αυτός είναι ο Μαρουκάκης, βαρύ πυροβολικό για την ΑΕΛ. Τράβηξε, κλείδωσε το χέρι του Βοσκόπουλου ο Μαρουκάκης. Σωστή υπόδειξη, το φάουλ του σέντερφορ της ΑΕΛ. Μια μικρή διακοπή, ο Κουλούδης πάει στον τέταρτο. Ή κάποια σφυρίχτρα ή λέιζερ εμποδίζει τους ποδοσφαιριστές. Ζητάει να απομακρυνθεί. Η εκτέλεση από το Μέλκα, ο Ηλίας Μέλκας, γιος του προπονητή και παλιού αθλητή του βόλεϊ Γιάννη Μέλκα. Στο κέντρο του γηπέδου, ο Πανσεραϊκός θέλει να οργανωθεί. Μπάλα μπροστά στο δωματά, μπαίνει στην περιοχή, το σούτ είναι άστοχο. Τελική προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό, αυτό το σούτ. Παρατήρηση έγινε για τα υβριστικά συνθήματα, τώρα αυτό ακούγεται από τις σχετικές εγκαταστάσεις του Άλεψη Αρίνα. Ο Δωματάς στην ωραία του κίνηση, το τελείωμα δεν είναι καλό. Σκιάκας κλείνεται, θέλει βοήθεια, τη βρήκε στα πλάγια από το Γιάντσι. Γιάντσι με το Βέρτζο, Βέρτζος που για ένα ακόμη παιχνίδι παίζει δεξιμπακ. Τον είχαμε συνηθίσει και σε προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΛ σαν center back και στην Νίκη Βόλου και στον Απόλλωνα. Ροβίθης μένει όρθιος με την μπάλα, ανοίγει το κοντρόλ, θέλει να γυρίσει, το κάνει προς τον καπό, αλλά εκεί στην άμυνα ο Πανσεραϊκός απομακρύνει. Είχε γυρίσει και ο Τσιμίκας και βοήθησε, φάουλ που κερδίζει ο Σιάκας. Σήμερα θα μπορούσε να υπάρχει μια μονομαχία δύο εκ των πρώτων σκόρερ του πρωταθλήματος, του Φουρτάδο και του Μαρουκάκη, αλλά μόνο ο Μαρουκάκης είναι βασικός. Πρώτο σκόρερ στην Football League παραμένει ο Κουσκουνάς των Τρικάλων, σε απόσταση και από τον Μαρουκάκη που έχει 12, ο Κουσκουνάς είναι στα 18, ο Φουρτάδο στα 13 και καθώς προχωράει το πρωτάθλημα προς την ολοκλήρωση του είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν τον φορτών Τρικάλων. Επιθετικό φάουλ τώρα του Δωματά. Η ΑΕΛ η οποία προέρχεται από την βαριά ήττα στα Τρίκαλα με 3-0. Ήταν μια σφαλιάρα οπωσδήποτε για τους παίκτες του Σάκη Τσιόλη, ποιος έκανε ιδρύματα της παρατηρήσεις για την εμφάνισή τους, διότι επαναπαύθηκαν ενδεχομένως στην ως τώρα συγκομιδή και την άνοδο. Μια σέντρα θα περάσει από όλους. Καπός κρατάει την κατοχή, αλλά υπάρχει φάουλ, ακούμπησε την μπάλα με το χέρι, γλίστρησε. Ο Καπός, ένας νεαρός παίκτης που παίρνει σήμερα χρόνο συμμετοχής από το Σάκη Τσιόλη, του δίνεται η ευκαιρία. Φάουλ το κράτημα του αντιπάλου, όχι χέρι στην μπάλα, αυτό φάουλ υποδείχθηκε. Από το βοηθό μάλιστα το σφύριξε ο διαιτής. Καψάλης πιο πίσω, βαλιά για να τρέξει ο Δωματάς, ο Δωματάς παίζει στην κορυφή. Ο Μπαρέτας δεξιά και ο Γιάννης εδώ αριστερά. Και ο τριανταφυλάκος πίσω από το Δωματά. Μαρουκάκης. Αφήνει πιο πίσω ο Λαμπρόπουλος με τη μία. Έχει ανεβεί ο Μονιάκης. Βαρέλα. Τρεις παίκτες της ΑΕΛ στην περιοχή. Φάουλ, ο Λαμπρόπουλος το κερδίζει σε καλό σημείο για την Θεσσαλική ομάδα. Φάουλ του τριανταφυλάκου και παρατηρήσει από τον Κουλούδη. Από πίσω το φάουλ αυτό.
Πήγε στον παίχτη, όχι στην μπάλα ο τριανταφυλάκος. Η κάρτα κρατήθηκε στο τσεπάκι. Ο Μέλκας δείχνει στους συμπαίχτες του πώς θα τοποθετηθούν. Ο Βαρέλα να λαμβάνει, μεγάλη απόσταση βέβαια. Ο Κουλούδης θα στήσει το τείχος. Πριν από αυτό το παιχνίδι για 31η αγωνιστική ο Πανελευσυνιακός νίξε τον Αγροτικό Αστέρα με 1-0. Έπονται άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η 31η αγωνιστική και κυρίως το ντέρμπι μεταξύ Κέρκυρας και Απόλλωνα. Είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Η εκτέλεση στα χέρια του Μέλκα, κανένα πρόβλημα, από το Μονιάκη η εκτέλεση. Με το αριστερό. Ο Μονιάκης εδώ. Πήγε να σκάψει κάποιος την μπάλα. Μέλκας λοιπόν δίνει συνέχεια. Κεφαλιά από τον τριανταφυλάκο. Δωματάς βάζει κάτω. Τριανταφυλάκος Γιάντσης. Δεν βγαίνει συνεργασία. Διώξε ο Μπανούσης. Βαρέλα και Μονιάκης τώρα. Πολύ δυνατή παλιά. Παπατζίκος διώχνει. Και ο Καράς. Ο Τσιμίκας έβαλε κάτω. Μπάλα έχει βγει. Είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ο Καράς θα το εκτελέσει. Πιέζει ο Κομεσίδης, παίρνει και την κατοχή. Γιωβάνοβιτς τώρα. Γιωβάνοβιτς που είναι αρχηγός. Πίσω η μπάλα στον Ξενοδόχοφ. Και αυτός με τα πόδια αμέσως μπροστά για να κινηθεί η ΑΕΛ σε μια κόντρα επίθεση τώρα. Δεν θα φτάσει η μπάλα στον κάπο. Πιο γρήγορα. Ήταν ο Καψάλης ξανά όμως. Η ΑΕΛ με τον κάπο να κλέβει. Λαμπρόπουλος, υπάρχει φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι ο Κουλούδης. Ένα σπρόξιμο που έγινε στο Ροβίθι. Δεν το είδε ο διαιτητής αναμέτρησης. Ξανά λοιπόν ο Πανσεραϊκός. Λαμπρόπουλος. Φάουλ που κερδίζει ο Πανσεραϊκός από το Βαρέλα. Εδώ Βαρέλα κάνει φάουλ βέβαια πάνω στον Τσιμίκα. Δωματάς και τριανταφυλάκος προωθούνται προς τον τριανταφυλάκο που μοιράζει με το κεφάλι. Το σού του Μπαρέτα κοντράρει. Ξανά ο Πανσεραϊκός που είναι στην περιοχή αλλά υπάρχει offside. Ο τριανταφυλάκος υποδείχθηκε σε θέση offside. Γιωβάνοβιτς δυνατά μπροστά. Καπός. Ανέβηκε ο Βέρτζος. Λαμπρόπουλος. Κομεσίδης. Μονιάκης. Βαρέλα έσπασε. Ροβίθης με τον Καρά. Ροβίθης αρκετά γρήγορο. Στο γύρισμα προς τον Μαρουκάκη δεν περνάει από τον Παπατζίκο. Μπανούσης. Ελέγχουν και πάλι στην άμυνα της ΑΕΛ. Γιωβάνοβιτς. Μπαλιά για το Μαρουκάκι. Κατεβάζει. Έρχεται ο Βαρέλα. Ροβίθης. Λαμπρόπουλος. Για το Μαρουκάκι το σούτ πάνω από τα δοκάρια. Να μια τελική προσπάθεια από τον Ματθαίο Μαρουκάκι. Στο 13ο λεπτό. Αυτή είναι η πάσα του Λαμπρόπουλου, ξεμαρκάρε το Μαρουκάκη, αλλά δεν σημαδεύει καθόλου καλά.
Καψάλης πιο πίσω. Σιάκας. Γιάντσης με τη μία στον Καρά που ανέβηκε. Καράς, κλείνει, αλλεπάλληλες τρίπλες, γύρισμα, ο Γιάντσης στη σέντρα, η κεφαλιά του Δωματάου. Να και μία απάντηση από τον Γιάννη Δωματά. Στο σού του Μαρουκάκη, ένα τελείωμα του επιθετικού του Πανσεραϊκού. Και τώρα μπροστά ο Ροβίθης. Έμεινε ξεχασμένος, Ροβίθης στο σούτ, διώχνει ο Μέλκας, τσιμίκα, ο Καψάλης ολοκληρώνει, απομακρύνει. Απανωτές τελικές για τις δύο ομάδες. Λέγαμε για την ΑΕΛ ότι προέρχεται από βαριά ήττα στα Τρίκαλα με 3-0, αλλά και ο Πανσεραϊκός προέρχεται από εντός έδρας ήττα από τη Λαμία. Μεγάλη τρίτη έγινε και το παιχνίδι, 0-2. Μια σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον Ξενοδόχοφ. Η ΑΕΛ, ως ΑΕΛ ή ως Λάρισα, στο πλαίσιο της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, σε 9 παιχνίδια που έχουν γίνει στην Λάρισα, έχει κερδίσει τα 5 από τον Πανσεραϊκό, έχει χάσει τα 3 και ένα έχει λήξει ισόπαλο. Επικρατεί πλήρως ή αν θέλετε σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε αγώνες που έδωσαν για την πρώτη εθνική κατηγορία οι δύο ομάδες. Σε 14 παιχνίδια έχει 10 νίκες και μία μόλις νίκη ο Πανσεραϊκός, 3 είχαν λήξει ισόπαλα. Επί συνόλου λοιπόν 25 αγώνων, 15 νίκες στη Λάρισα έχουν οι γηπεδούχοι, 4 φιλοξενούμενοι και 6 είναι τα ισόπαλα παιχνίδια. Βάζουμε και κάποιους αγώνες κυπέλου. Τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Λάρισα ήταν στις 15 Φεβρουαρίου του 2013 για την Football League. Είχε κερδίσει ο Πανσεραϊκός με ένα 0, ήταν ένα περιπετειώδες παιχνίδι με τρομερά παράπονα των γηπεδούχων τότε για μια κάκιστη διαιτησία της αναμέτρησης από τον Αθηναίο τον Παπαπέτρου. Η Λάρισα έχει να κερδίσει τον Πανσεραϊκό στο σπίτι της από τις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο πλαίσιο της πρώτης εθνικής κατηγορίας, ήταν και οι δύο ομάδες, 2-1. Κλείνοντας το βιβλίο της ιστορίας, γυρίζουμε στο σήμερα. Ο Κομεσίδης στον Ξενοδόχοφ και ο πορτιέρο της ΑΕΛ μακριά. Πέρασε από το Σιάκα η μπάλα. Αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Μαρουκάκης. Διεκδίκησε ερχόμενος από μη καλυπτόμενη θέση. Εδώ ένα τελείωμα από το Δωματά, άστοχο. Δωματάς από μεγάλη απόσταση, πάνω από τα δοκάρια. Ο Νικηφόρος Κάκογλου είναι ο τεχνικός του Πανσεραϊκού, διαδέχεται τον κύριο Κάμπους που απομακρύνθηκε. Ήταν βοηθός του Κάμπους. Κάκογλου συνολικά σε 4 παιχνίδια, 5ο είναι το σημερινό, έχει κοουτσάρει την ομάδα των Σερών. Φάουλ που κερδίζει η ΑΕΛ. Είναι σπρόξιμο του καπού από τον Βοσκόπουλο. Μαζεύεται κόσμο στην περιοχή του Μέλκα και το ουράνιο τόξο μετά την βροχή στην Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ανοιξιάτικη βροχούλα. Ο Νίκο Βαρέλα στην εκτέλεση, ο Ουρουγουανός με δύναμη στην περιοχή στην αγκαλιά του Μέλκα. Κανένα πρόβλημα για τον πορτιέρο του Πανσεραϊκού. Νίκο Βαρέλα. Αποκτήθηκε το Γενάρη και έκτοτε δεν μένει εκτός παρά σε ελάχιστα παιχνίδια. Μπήκε στη φάση τώρα, έβγαλε την μπάλα πλάγια. Τον γνωρίσαμε από την παρουσία του στη Ζάκυνθο. Πριν ένα χρόνο. Βαρέλα μπροστά.
Μπαλά έφτασε στο Μαρουκάκι, από πλάγια θέση αυτός οι τρίπλες, κλείστηκε, κάνει επιθετικό φάουλ, σπρώχνει το Βοσκόπουλο. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Μέλκας, ο Μαρουκάκης τα λέει με τον Κουλουδί, που βέβαια δεν αλλάζει γνώμη. Αυτές είναι οι τρίπλες, βάζει σωστά το σώμα, παίρνει και τον έλεγχο της μπάλας ο Βοσκόπουλος και κερδίζει το φάουλ από το φόρ της ΑΕΛ. Δωματάς έχασε από το Γιωβάνοβιτς, δυναμικά ο αρχηγός της ΑΕΛ και γρήγορα μπροστά. Ο Βαρέλα, ο Μαρουκάκης, Λαμπρόπουλος θα προλάβει να σπάσει την μπάλα. Σέντρα προς το Ροβίθι, έκοψε ο Βοσκόπουλος. Μπάλα ξανά στους γηπεδούχους ο Μπανούσης. Αμέσως για το Βαρέλα και αυτός μοιράζει για το Βέρτζο. Κάτω η μπάλα, Μαρουκάκης κόβεται. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να βγουν στην κόντρα με τον Μπαρέτα. Μπαρέτα σηκώνει το κεφάλι, θέλει ένα στήριγμα. Περνάει για το Δωματά, έξοδος του ξενοδόχου μπλοκάρει. Εκεί που πήγαινε μπάλα δεν προλάβαινε ο Δωματάς. Κομεσίδης καλύτερα. Και τώρα και πάλι ο Ροβίδης για την ΑΕΛ. Ροβίδης στην περιοχή, το shoot out. Να η ευκαιρία για τον νεαρό επιθετικό. Σε ένα πλάγιο τέτα τέτ, δεν σημάδεψε καλά. Άλλη μια φορά, ωραία πάσα του Μαρουκάκη, κανονικά καλύπτεται. Και ο Μανώλης Ροβίδης δεν σημαδεύει σωστά. Έχει ήδη 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Θετική παρουσία. Ο Ροβίδης, ο οποίος κατέληξε στη Λάρισα μετά από 3 σεζόν στον Όφι, άρχισε την καριέρα του στο Βίζα, στο Βίζαντα, 24 ετών. Καψάλης δεν περνάει την πάσα, κερδίζει ένα πλάγιο από το Βέρτζο. Δωματάς. Παπατζίκος. Μπροστά για το Γιάννης, πολύ δυνατή παλιά, ο ξενοδόχος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λαμπρόπουλος, ωραία, ως ένα σημείο όμως πήραν οι φιλοξενούμενοι, υπάρχει φάουλ. Φάουλ του Τσιμίκα. Καλή σεζόν και από τον Λαμπρόπουλο, τον Ανδρέα Λαμπρόπουλο. Οδηγίες στο Σάκη Τσιόλι, ο οποίος φωνάζει να πάει μπάλα στο Βαρέλα να κάνει αυτός παιχνίδι. Προς το παρόν υπάρχει ένα πλάγιο που κερδίζει ο Βέρτζος, ο Δωματάς διαμαρτύρεται. Δωματάς. Πιεζόμενος, θα χάσει την μπάλα όμως, Βαρέλα γρήγορα, νέο λάθος, Δωματάς αφήνει στον Μπαρέτα, ήρθε από πίσω και έχουμε ένα φάουλ δυνατό, πολύ δυνατό φάουλ και νεύρα ανάμεσα σε Μπανούση και Μπαρέτα. Ο Σιάκας κάνει την τρίπλα και ο Μπανούση του κάνει το φάουλ. Εδώ του παίρνει το πόδι, στα όρια της κάρτας το φάουλ αυτό. Παρατηρήσει από τον Κουλούδη στον Πανούση. Ο ίδιος ο Σιάκας το εκτελεί, δυνατά μπροστά για τριανταφυλάκο. Γιωβάνοβιτς άφησε και ο Ξενοδόχοφ
Έκανε λάθος του, φύγε η μπάλα, γλίστρησε κόρνερ. Συμβαίνουν αυτά ακόμα και στους καλύτερους τερματοφύλακες, βλέπετε. Ακούμπησε ο Γιωβάνοβιτς, τρέχει μεν ο Ξενοδόχοφ, πέφτει, αλλά γλίστρησε, του φύγε η μπάλα. Κόρνερ λοιπόν στην περιοχή του Ξενοδόχοφ, παραμένει ο Πανσεραϊκός. Ο Μπαρέτα στην εκτέλεση. Ανέβηκαν ο Βοσκόπουλος και ο Παπατζίκος για την κεφαλιά. Προς τον Βοσκόπουλο, επιθετικό φάουλ του center back του Πανσεραϊκού. Κρατάει αντικανονικά τον αντιπαλό του. Το εκτελεί ο Ξενοδόχοφ. Μπανούσης. Λαμπρόπουλος. Κομεσίδης έκανε το λάθος. Κρατάει ο Γιάντσης γρήγορα μπροστά για τον τριανταφυλάκο που βρίσκεται σε πλάγια θέση. Τριανταφυλάκος με τον Κομεσίδη. Δεν προλαβεί το Γιάντσης. Καράς μπήκε στη φάση. Γιάντσης, Καράς. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού έχουν ακόμα τον έλεγχο της μπάλας. Μπαρέτας αφήνει λάθος. Και παίρνει ο Λαμπρόπουλος. Πάει να βγει στην κόντρα επίθεση ΑΕΛ. Μαρουκάκης και Λαμπρόπουλος. Μπροστά για τον καπό. Τελικά ο Τσιμίκας παραχωρεί το πλάγιο. Τσιμίκας είχε μείνει τελευταίος. Σαν λίμπερο. Ο Βαρέλα. Καπός. Δεν περνάει σέντρα του. Καινούριο πλάγιο υπέρ της ΑΕΛ. Λαμπρόπουλος για το Βαρέλα. Καινούριο πλάγιο από το τάκλιν του Σιάκα. Ο Βέρτσος θα το εκτελέσει. Πολύ δυνατά στην περιοχή. Ροβίθης για το Ψαλιδάκι. Επιθετικό φάουλ και μάλιστα έμεσο υποδεικνύει ο Κουλούδης για το σήκωμα του ποδιού. Ζητάνε χέρι από την άλλη πλευρά οι παίκτες της ΑΕΛ. Φάουλ όμως σφυρίχθηκε. Έχει χτυπήσει τον αντίπαλό του. Όπως σηκώνεται στον αέρα δεν βρήκε την μπάλα. Χτύπησε το Βοσκόπουλο. Επικίνδυνο παιχνίδι. Έμεσο φάουλ λοιπόν. Ο Μέλκας το εκτελεί. Παπατζίκος. Τριανταφυλάκος. Λάθος. Μονιάκης. Έχει το διάδρομο. Γυρίζει στον Μπανούση που είναι ελεύθερος στον άξονα. Μπανούσης μοιράζει. Καπός. Βέρτζος. Πλάγιο. Υπέρ της ΑΕΛ. Καπός. Καινούριο πλάγιο υπέρ της ΑΕΛ που διατηρεί την κατοχή. Άουτ αυτή τη φορά. Μπορεί να έχει την κυριαρχία η ΑΕΛ. Να φαίνεται ότι έχει και την κατοχή. Δεν έχει τη μεγάλη φάση. Μέχρι στιγμής ο Μέλκας θα εκτελέσει το ελεύθερο. Πράγματι κατοχή στο 57%. Πολύ ψηλό ποσοστό για τους γηπεδούχους. Μοιάζει ανούσια όμως αυτή η περιοχή. Φάουλ που κερδίζει ο Μπαρέτας από τον Πανούση. Κράτημα αντικανονικό, σωστή υπόδειξη. Ξενοδόχοφ δείχνει στους συμπαίκτες του που πρέπει να τοποθετηθούν. Τριανταφυλάκος πλασαριστά για τον Μπαρέτα. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά από τον Σιάκα.
από τον Παπατζίκο, συγγνώμη, που προωθήθηκε το center back του Πανσεραϊκού. Κάνα πρόβλημα όμως για τον Ξενοδόχοφ. Λαμπρόπουλος. Μπανούσης. Βέρτζος. Μονιάκης τώρα. Ροβίθης, ο οποίος ήρθε χαμηλά για να πάρει την μπάλα, να βοηθήσει το passing game. Μαρουκάκης, προστατεύει. Πίσω η μπάλα και πάλι, Κομεσίδης. Λαμπρόπουλος ανεβαίνει. Μαρουκάκης δεν μπορεί. Και πάνε να βγουν στην αντεπίθεση φιλοξενούμενοι. Σιάκας για τριανταφυλάκο, μπροστά είναι ο Δωματάς, του στέλνει την μπάλα, προλαβαίνει. Εδώ ο Δωματάς ζητάει ανατροπή, παίζεται, είπε ο Κουλούδης. Αλλαγή Λαυρόπουλου για Βέρτζο, ανεβαίνει. Κακή μπαλιά. Καψάλης καλύτερα ως ένα σημείο. Καπός. Ξανά ο Πανσεραϊκός παίρνει την κατοχή. Μπαρέτας πιο πίσω να σιγουρέψει. Ο Σιάκας μάχεται. Λάθη επί λαθών. Ο Βέρτζος πιο πίσω στο Γιωβάνοβιτς. Κομεσίδης. Ροβίθης κινείται, Λαμπρόπουλος, Μαρουκάκης έχει χώρο να κινηθεί, το σουτ, τσοδοκάρι. Να η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ και εν συνεχεία κόρνερ από τον Καψάλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Αυτό το σουτ του Ματθαίου Μαρουκάκη από μεγάλη απόσταση, 20-25 μέτρα, βρήκε στο κάθετο δοκάρι, εκεί σταμάτησε η μπάλα, γλίτωσε η εστία του Πανσεραϊκού. Ο Βαρέλα στο κόρνερ. Μπάλα περνάει από όλους και από το Μαρουκάκι. Γιάντσης. Ο Σκόπουλος. Και τώρα τριανταφυλάκος για να κουβαλήσει. Προς τον Μπαρέτα. Τσιμίκας. Δωματάς. Για τον τριανταφυλάκο έχει χώρο το σουτ. Άστοχο, πολύ μακριά από την εστία. Ξανά το δοκάρι του Μαρουκάκη από αυτή την απόσταση. Έσκασε μπάλα και στο χορτάρι. Σταμάτησε όμως στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ματθαίο Μαρουκάκη στο 30 λεπτό. Τέσσερις προς πέντε οι τελικές. Από δύο προς την εστία για κάθε ομάδα. Σημαντικότερη ήταν αυτό το δοκάρι του Μαρουκάκη που και πάλι προσπαθεί αλλά δεν βρίσκει την μπάλα. Βαρέλα, στριφογυρίζει. Δεν συνεργάζεται με το Μαρουκάκη. Μπανούσης δυνατά. Παίκτες του Πανσεραϊκού απομακρύνουν. Καπός. Μάρκαρε καλά ο Καψάλης. Βέρτζος. Σέντρα για το Μαρουκάκη στο πάρι, Βαρέλα το σουτ στην αγκαλιά του Μέλκα. Άλλη μια τελική προσπάθεια, τη σοφαρίζει τώρα η ΑΕΛ, 5 προς 5. Έσκασε και η μπάλα στο χορτάρι, δεν ευνηδιάστηκε ο Μέλκας όμως. Σιάκας, τριανταφυλάκος. Σέντρα για ποιον, για κανέναν. Μόνο ο Γιωβάνοβιτς είναι στην μπάλα. Άργησε ο Δωματάς να πάει. Κομεσίδης τώρα.
Σιάκας πίσω για σιγουριά, Μέλκας με τα πόδια. Η ΑΕΛ, η οποία θα ήθελε στραβοπάτημα της Κέρκυρας με τον Απόλλωνα στο τελευταίο παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής και βεβαίως νίκες στα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Άλλες τρεις αγωνιστικές, offside το Βαρέλα. Ο Ουρουγουανός, ο οποίος το παραδέχεται. Εδώ Λαμπρόπουλος. Μαρουκάκης παίρνει την μπαλά. Βέρτζος με τη μία μπροστά. Φάουλ επιθετικό. Στον Σιάκα από τον κάπο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά φάουλ. Η προσποίηση του παίκτου Πανσεραϊκού μπέρδεψε τον διαιτή Κουλούδη. Δωματάς. Καψάλη στη σέντρα για τον Γιάντσι. Κομεσίδης ηρεμή, δίνοντας την μπάλα στον ξένο Δόκοφ. Γιωβάνοβιτς με πολύ λίγη δουλειά, το κεντρικό δίδυμο της άμυνας της ΑΕΛ στο παιχνίδι. Ροβίθης, ούτε αυτός έχει φανεί πολύ, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά ο Σάκης Τσιόλης του δίνει την ευκαιρία να παίξει, νεαρός, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Κράτησε στον πάγκο τον Κουτσιανικούλη. Καπός, πέρασε ωραία στο Βαρέλα, το 1-2, Καπός για τον Βαρέλα, μπαίνει στην περιοχή, ο Λαμπρόπουλος το σουτ ξυστά από το δοκάρι. Να μια μεγάλη ευκαιρία με το Λαμπρόπουλο. Ωραίος συνδυασμός μεταξύ Καπού και Λαμπρόπουλου, ποιος μπαίνει στην περιοχή αλλά δεν σημάδεψε καλά. Μία ακόμη τελική προσπάθεια για την ΑΕΛ. Δείχνει πλέον πιο επιθετική, πιο αποφασιστική στο παιχνίδι. Μπανούσης, λάθος. Πήρε ο Μπαρέτας, Γιωβάνοβιτς τον κόβει και με δεύτερο τάκλινγκ παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ έδειξε την κλάση του Γιωβάνοβιτς. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα, τριανταφυλάκος. Σήκω στο κεφάλι, σέντρα, shoot out. Ο Δωματάς διαμαρτύρεται για αυτή την επιλογή του τριανταφυλάκου. Καπός με τον Καψάλη, άφησε στο Βέρτζο. Παπατζίκος. Καπός κινήθηκε καλά για το Βαρέλα η μπάλα, από εκεί μπροστά για το Μαρουκάκι, offside. Δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα βήμα μπροστά, σωστή υπόδειξη, offside, ο Ματέος Μαρουκάκης. Θα το εκτελέσει ο Μέλκας.
Κομεσίδης νίκησε στον Άρα τον τριανταφυλάκο. Μονιάκης προστάτευσε την μπάλα. Κομεσίδης και πάλι. Ξενοδόχοφ απομακρύνει, όχι πολύ καλά. Καπός. Φάουλ. Φάουλ που κάνει στον Καψάλη. Χτύπησε τον αντίπαλό του ο Καπός, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι. Βεβαίως και είναι φάουλ. Καψάλης είναι εκτός γραμμών, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ. Καψάλης σηκώθηκε. Δεν μπορεί να μπει ακόμα όμως. Λίγο αργότερα. Άλλο ένα σούτ από μακριά, από τον Τζιμίκα. Καμία τύχη. Πολύ μακριά από την εστία του Ξενοδόχοφ. Ροβίθης προσπάθησε να προωθήσει την μπάλα. Πανούσης με το κεφάλι. Μαρουκάκης. Έδιωξε ο Παπατζίκος. Δωματάς. Φάουλ. Το κέρδισε ο Δωματάς από το Βέρτζο. Σιάκας και τριανταφυλάκος. Η μπάλα φτάνει στον Καψάλη. Πέρασε από τον Πανούση σέντρα. Θα διώξει ο Κομεσίδης. Τριανταφυλάκος. Κρατάει λίγο ακόμη. Πήρε ο Δωματάς, κόπηκε. Γιάντσης. Άνοιξε το κοντρόλ. Ιωβάνοβιτς του πήρε την μπουκιά από το στόμα και πετάει μπροστά για να βγει στην κόντρα η άλλη με Μαρουκάκη. Μαρουκάκης και Βοσκόπουλος. Κερδισμένος ο center back του Πανσεραϊκού. Σιάκας τώρα. Γιάντσης πιο πίσω, λάθος. Ξανά η ΑΕΛ για να βγει στην επίθεση. Μαρουκάκης. Ροβίθης. Ένα τακουνάκι στέλνει την μπάλα στον Μαρουκάκη. Το σουτ πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Το τελείωμα πολύ άσχημο από το φόρ της ΑΕΛ. Ο Μέλκας τα λέει με τους συμπαίκτες του στην άμυνα. Ο Ροβίθης που έβγαλε την παλιά. Το ελεύθερο από τον πορτιό του Πανσεραϊκού, πολύ δυνατά. Κερδισμένος ο Ροβίτης σε πρώτο χρόνο, ήρθε ο Βοσκόπουλος να διώξει. Από τον Μονιάκη το πλάγιο. Καράς. Δωματάς με τον Κομεσίδη στην πλάτη του. Γιάντσης. Η πάση στον τριανταφυλάκο, το σουτ περνάει δίπλα από το δοκάρι. Είναι μια καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό. Αυτό σουτ του Βασίλη Τριανταφυλάκου. Καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Έσκασε και η μπάλα στο χορτάρι μπροστά στον Ξενοδόχοφ. Δεν πήγαινε προς την εστία όμως. Μονιάκης ανεβαίνει, Ροβίθης. Βαρέλα, το γύρισμα, Μαρουκάκης από κοντά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ματθαίο Μαρουκάκη. Την πέταξε στα σκουπίδια. Η σέντρα από τον Βαρέλα. Ο Μαρουκάκης έτοιμος να σκοράρει. Αλλά δεν σημαδεύει καθόλου καλά. Από τα γκολ που δεν χάνονται είναι αυτό. Δείτε την πάσα του Βαρέλα. Πέρασε από όλους. Και ο Μαρουκάκης 2-3 μέτρα από τη γραμμή της εστίας βγάζει την μπαλά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Μαρουκάκης έχει και ένα δοκάρι, έχει και αυτή την ευκαιρία πολύ μεγάλη. Το αποτέλεσμα παραμένει 0-0. Στο LFC Arena οι πρωτοπόροι δεν μπορούν να κάμψουν τις αντιστάσεις του Πανσεραϊκού. Μπανούσης. Λάθος. Μπαρέτας μένει όρθιος. Δωματάς κρατάει μπάλα για τον Σιάκα. Έχει σφυρίξει φάουλ όμως ο Κουλούδης. Φάουλ υπέρ του Δωματά σε πολύ καλό σημείο. Μερικά μέτρα από την περιοχή του Ξενοδόχοφ. Αυτό το κράτημα στο Δωματά από τον Γιωβάνοβιτς. Σφυρίχθηκε ως φάουλ. Δωματάς θα σηκωθεί. Να δούμε πώς θα αξιοποιήσει το φάουλ ο Πανσεραϊκός. Στο 45ο λεπτό, Γιάντσης, τριανταφυλάκος. Ξενοδόχοφ καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Γεννάντη Ξενοδόχοφ από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος. Εξαιρετική σεζόν, βασικός συντελεστής της πορείας ανόδου της ΑΕΛ προς την Super League. Τριανταφυλάκος έφυγε ο Γιάντσης. Είναι και ο Μπαρέτας λίγο πιο πέρα, αλλά νομίζω ότι ο τριανταφυλάκος θα εκτελέσει. Ο Κουλούδης στείνει το τείχος. Τριανταφυλάκος λοιπόν, πέρασε από το τείχος, διώχνησε κόρνερ. Σπουδαία επέμβαση από τον Ξενοδόχοφ. Κρατάει το 0 λοιπόν ο Γεννάντη Ξενοδόχοφ. Πολύ καλή εκτέλεση πάνω από το τείχος, πέρασε η μπάλα. Εκεί όμως πρόλαβε ο Ξενοδόχοφ με την εκτείναξη. Μεγάλη απόκρουση από τον πορτιέρο της ΑΕΛ. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Από το κόρνερ διώχνει ο Λαμπρόπουλος. Και πάει να βγει στην κόντρα επίθεση η ΑΕΛ. Εδιώξε ο Σιάκας. Γιωβάνοβιτς με το κεφάλι. Γιάντσης. Πρόλαβε ο Μονιάκης. Και ο Κομεσίδης, δεν βγήκε η μπάλα. Τώρα παραχωρήθηκε το πλάγιο. Ο Κάκογλου κοιτάει στο χρονόμετρο του, αλλά μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την εικόνα του Πανσεραϊκού. Ο Καράς επαναφέρει. Τέλος ημιχρόνου στο LFC Arena. Χωρίς γκολ οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια. ΑΕΛ Πανσεραϊκός 0-0 σε αυτό το δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Football League. Η ΑΕΛ είναι το φαβορή, θέλει την νίκη γιατί συνεχίζει την κούρσα πρωταθλησμού για να κατακτήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Football League. Ο Πανσεραϊκός έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Μάχεται για τις εντυπώσεις, για το γόητρο. Περισσότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Σε 12 περίπου λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Με αλλαγή θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο LFC Arena. Ο Βασίλης Κουτσιανικούλης είναι έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι αντί του Νίκο Βαρέλα. Επιλογή του Σάκη Τσιόλη στην επίθεση, δεν είναι ευχαριστημένος από τον Ουρουγουανό, ο οποίος είχε μία τελική προσπάθεια ουσιαστικά. Κουτσιανικούλης που στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν βασικός, σήμερα κάθε στον πάγκο. Και άλλη αλλαγή, θα βγει και ο Μπανούσης και θα μπει ο Μασούρας ο νεαρός, ο οποίος θα πάει στο δεξί άκρο της άμυνας, λογικά αυτή είναι η θέση του. Ο Μασούρας, ο οποίος είχε πάρει ευκαιρίες από τον Ντόστανιτς, έμεινε εκτός. Σήμερα τον ξαναβάζει ο Σάκης Τσιόλης. Κουτσιανικούλης πάει αριστερό χαφ. Εκεί που ήταν ο Ροβίθης. Θα δούμε τι άλλες εσωτερικές αλλαγές θα γίνουν με την αποχώρηση του Μπανούση. Λογικά θα πάει ο Βέρτζος στα χαφ. Δίπλα στο Λαμπρόπουλο. Κομεσίδης και ο Γιωβάνοβιτς παραμένουν τα center back. Πράγματι. Και ο Ροβίθης θα γίνει δεκάρι αντί του Βαρέλα.
Τα πώς προσπάθησε να προωθεί δεν τα κατάφερε, out η μπάλα. 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, ενός πρώτου μέρους με λίγες τελικές προσπάθειες. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Με μεγαλύτερες αυτές του Ματθαίου Μαρουκάκη, ένα δοκάρι και ένα τελείωμα out δίπλα στην εστία. Λάρισα και Πανσεραϊκός αποτελούν το ζευγάρι του δεύτερου χρονικά αγώνα της 31ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Football League. Η Λάρισα, η οποία έχει κερδίσει την άνοδό της στην Super League. Το ερώτημα είναι αν θα είναι και πρωταθλήτρια, καθώς δίνει αυτή την τελική μάχη με την Κέρκυρα. Στην τωρινή ισοβαθμία, χωρίς να υπολογίζεται το παρόν παιχνίδι, η Κέρκυρα έχει το πάνω χέρι. Αλλά η ΜΕΝ ΑΕΛ αγωνίζεται με τον Πανσεραϊκό, πάει για το τρίποντο. Η ΔΕ Κέρκυρα αποδέχεται τον Απόλλωνα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία, δηλαδή τη 31η αγωνιστική. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι τελευταίες στροφές αυτής της κούρσας της Football League και για τις δύο ομάδες της κορυφής που πήραν το εισιτήριο για τη Super League. Μπάλα είναι corner από τον Βοσκόπουλο στην προσπάθεια του Καπού. Μαρουκάκης αφήνει στον καπό, αυτός παρακολουθείται από τον Βοσκόπουλο, η μπάλα στα πόδια του και κόρνερ. Θα παραμένει λοιπόν στην περιοχή του Μέλκα η ΑΕΛ. Πάει ο Μονιάκης να το εκτελέσει με το αριστερό. Δυνατά μένει η κεφαλιά του Παπατζίκου. Ο Γιάντσης για τον τριανταφυλάκο. Μπάλα μακριά προς το Δωματά. Καλύπτει ο Βέρτζος, Κομεσίδης. Μαρουκάκης κάνει offside. Υπόδειξη offside για τον Μαρουκάκη. Δεν υπάρχει φάση. Εδώ ένα ζευγάρι πολύ ενδιαφέρον με το Βοσκόπουλο. Άλλη μια φορά η κίνηση. Υποδείχθηκε offside πάντως. Και όχι φάουλ. Μονιάκης. Βέρτζος σαν αμυντικό χαφ πλέον. Πέρασε την παλιά. Δεν φτάνει στο Μαρουκάκη. Επιμένει ο Βέρτζος. Μαρουκάκης, Μονιάκης, σέντρα γλυκιά, στο δεύτερο δοκάρι, Ροβίδης, Μαρουκάκης, κόντρα, μπάλα απομακρύνεται πάνω στο Βοσκόπουλο η μπάλα. Και συνεχεία, πλάγιο που εκτελέστηκε, ξανά η επίθεση, η σέντρα, ο Μέλκας μπλοκάρει. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με το Μαρουκάκι. Είναι κολλημένο το χέρι του Παπατζίκου, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Ξανά και η σέντρα που κατέληξε στον πορτιέρο του Πανσεραϊκού. Ροβίθης που κινείται σαν δεκάρι στον άξονα, σπάζει για τον Κουτσιανικούλη. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Καρά για να διώξει στην άλλη πλευρά, πλάγιο υπέρ της ΑΕΛ. Μασούρας, Λαμπρόπουλος και Μασούρας. Καπός, κόρνερ. Τον Παπατζίκο το κόρνερ. Πάλι ο Μονιάκης με το αριστερό. Μουσική
Μονιάκης λοιπόν, με αρκετό φάλτσο προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Βοσκόπουλου, νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Λαμπρόπουλος, πλασαριστά. Η σέντρα δυνατά, μπάλα είναι offside. Ο Γιωβάνοβιτς τελικά φέθηκε ως out η φάση. Ταστεί στην μπάλα ο Ηλίας Μέλκας και θα δώσει συνέχεια. Βέρτζος, Μασούρας, Ροβίθης. Θα πάρει ο Δωματάς. Προστατεύει. Ψάχνει και στήριγμα. Σούτα από πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν έχει καμία τύχη. Δίπλα από το κάθε το δοκάρι. Παρακολουθούσε ο Ξενοδόχοβ. Καπός. Υπάρχει παίκτης του Πανσεραϊκού πεσμένος. Μπάλα στο Μαρουκάκι, Κουτσιανικούλης. Κρατάει. Λαμπρόπουλος, το σουτ κοντράρι, είναι κόρνερ. Και ένα... μια κοκορομαχία. Και νεύρα χωρίς λόγο. Ο Λαμπρόπουλος, βλέπετε πως έσπασε η μπάλα. Και εδώ υπάρχει πάτημα του καπού στον Τσιμίκα. Θα έπρεπε να χρεωθεί με φάουλ ο καπός. Δεν το είδε ο διαιτητής. Λαμπρόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Χέρι, φάουλ από το Γιάντσι. Ο Σιάκας επιστρέφει τώρα, είχε χτυπήσει νωρίτερα. Έχει βρει στο χέρι του η μπάλα. Έχει δίκιο ο διαιτητής. Φάουλ ακόμα πιο κοντά στην περιοχή με το Λαμπρόπουλο προς το δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, out. Δεν μπορούσε ο Μαρουκάκης να την σπρώξει προς τα δίχτυα. Ο Μέλκας στην εκτέλεση του ελεύθερου. Αυτό ήταν ο Δωμάτας. Πήρε και την κεφαλιά ο Δωμάτας, η μπάλα απομακρύνθηκε. Ο Σιάκας διώχνει σε πλάγιο. Το συνοκαπός είχε πέσει το χορτάρι, σηκώθηκε. Μασούρας για το Ροβίθι, out είναι η μπάλα. Βρήκε στο Ροβίθι. Μέλκα στην εκτέλεση. Κεφαλιά του Γιωβάνοβιτς. Το ίδιο και από τον Σιάκα, ξανά όμως Κουτσιανικούλης. Μια κάθε παλιά, δεν φτάσει στο Ροβίθι.
Γλίστρησε στο μεταξύ ο Καψάλης και έτσι ο Ροβίτης παίρνει τον έλεγχο της μπάλας. Ξανά η ΑΕΛ με τον Κουτσιανικούλη. Σέντρα, δεν περνάει από τον Παπατζίκο. Ξανά η μπάλα μπροστά. Γιωβάνοβιτς για σιγουριά στον Ξενοδόχοφ. Μακριά από τον πορτιέρο της ΑΕΛ. Προσποίηση του Σιάκα. Καράς. Σιάκας. Μπαρέτας, δεν μπορεί να περάσει. Βέρτζος. Δεν έχει προβλήματα στα μετώπιστα η ΑΕΛ. Κουτσιανικούλης για τον Μαρουκάκη. Φάουλ τώρα σφυρίχτηκε. Άφησε αρχικά το πλεονέκτημα ο διαιτής. Και θα δείξει κίτρινη κάρτα στο Βοσκόπουλο για φάουλ στο Μαρουκάκη. Το φάουλ είναι του Σιάκα ή στο Σιάκα την έδειξε την κίτρινη κάρτα. Αν κάποιος έπρεπε να δει κίτρινη κάρτα είναι ο Σιάκας. Γι' αυτό το φάουλ από πίσω, πράγματι, αυτός την είδε και όχι ο Βοσκόπουλος. Στην περιοχή offside υποδείχθηκε ο Μαρουκάκης. Ούτε εδώ υπάρχει φάση. Και είναι σίγουρα offside από τη σέντρα. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα βήμα μπροστά ο Φόρτης ΑΕΛ. Ο Τσιόλης εμψυχώνει τους παίκτες του για να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, να πάνε για την νίκη. Προς το παρόν όμως θα βρίσκουν δύσκολα με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό, τον ψυχωμένο, χωρίς άγχος Πανσεραϊκό, Κουτσιανικούλης. Κερδίζει το φάουλ. Ο Κουλούδης ζητάει να στηθεί μπάλα λίγο πιο πίσω για την εκτέλεση. Για τον Κουτσιανικούλη μπάλα, ο οποίος κινείται με ταχύτητα μεν αλλά κόβεται. Τριανταφυλάκος, Τσιμίκας, ξεμάρκαρε, Γιάντσης για τον τριανταφυλάκο. Ο οποίος συγκλίνει, θέλει όμως βοήθεια καθώς τον πιέζει ο Κομεσίδης. Φάουλ έχει γίνει εδώ. Έξυπνο φάουλ του Κομεσίδη για να μην μοιράσει μπάλα ο τριανταφυλάκος. Σε πολύ μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Ξενοδόχου στήθηκε η μπάλα. Ο Σιάκας δυνατά, έδιωξε ο Μασούρας, νέο γέμισμα, κανένα πρόβλημα για τον Ξενοδόχο. Λαμπρόπουλος, πέρασε Κουτσιανικούλης. Συγκλίνει. Για το Λαμπρόπουλο έρχεται από πίσω Μασούρα, σουτ στην κίνηση out. Μια τελική προσπάθεια από τον νεαρό. Μασούρας ο οποίος χαρακτηριζόταν επιθετικό στην αρχή της σεζόν, αλλά μόνο δεξιός οπισθοφύλακας έχει παίξει, ο Γιάννης Μασούρας. Μαρουκάκης θέλει να ξεφύγει και τα καταφέρνει. Καπός, δεν περνάει αυτός. Κόπηκε από τον Παπατζίκο. Και συνεχεία υπάρχει επιθετικό φάουλ. Βασίλης Κουτσιανικούλης που μπήκε σε αναλλαγή με την έναρξη του ημιχρόνου, του δεύτερου ημιχρόνου, για να δώσει ενέργεια στην επίθεση.
Εδώ κόβει ο Μπατζίκος και τον σπρώχνει ο Καπός. Αυτό είναι το φάουλ που υπέδειξε ο Κουλούδης. Παπατζίκος. Μπροστά για να τρέξει ο Δωματάς. Γιωβάνοβιτς παραχωρεί το πλάγιο. Μια σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον Ξενοδόχοφ. Κάνει λάθος και η μπάλα ξανά στα πόδια των φιλοξενούμενων. Σιάκας, τριανταφυλάκος, έχει χώρο, σημαδεύει, out την μπάλα. Μια τελική προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό. Τριανταφυλάκος είχε την ευκαιρία του, αλλά δεν σημάδευσε καλά. Αυτός είναι ο Βοσκόπουλος που είναι στο χορτάρι πεσμένος, τραυματίας από προηγούμενη φάση. Σε σύγκρουσή του με το Μαρουκάκι πιθανότατα. Είναι ένα ζευγάρι, μας έχει απασχολήσει από την αρχή της αναμέτρησης. Εδώ. Μαρουκάκης χτύπησε χαμηλά τον Βοσκόπουλο, δεν το είδε ο διαιτητής. Βοσκόπουλος θα βγει για λίγο, οι οπαδοί της ΑΕΛ δημιουργούν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, περιμένουν και αυτοί να πανηγυρίσουν την νίκη. Ούτως ή άλλως γιορτάζουν για την άνοδο, για την επιστροφή της ΑΕΛ στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από αρκετές περιπέτειες θα επιστρέψει μια ομάδα η οποία έχει γράψει μοναδική ιστορία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μοναδική ομάδα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που πήρε τον τίτλο, συν τα κύπελα, συν την ευρωπαϊκή παρουσία, εντυπωσιακή ευρωπαϊκή παρουσία. Πανσεραϊκός στην επίθεση, ο τριανταφυλάκος μοιράζει για το Δωματά, ο Μονιάκης κόβει και ο Ξενοδόχοφ προλαβαίνει. Καράς. Απέφυγε εκεί πολύ όμορφα τον Κουτσιανικούλη. Σκιάκας, Τσιμίκας, Μπαρέτας που δεν έχει φανεί πολύ. Άλλη μια σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον Ξενοδόχοφ. Έχει πέσει ο Καπός στο χορτάρι τραυματίας, μικρή διακοπή. Θα σηκωθεί. Εν τω μεταξύ γίνονται συνεννοήσεις στον πάγκο της ΑΕΛ. Ο Τσιόλης ετοιμάζει παίκτη και πρέπει να είναι ο Ουσμάν Πάτο. Τώρα πάει στέλεχος της ΑΕΛ στον τέταρτο, στο Τζοβάρα, για να δηλώσει την αλλαγή που θα γίνει. Δωματάς προστατεύει, Σιάκας, Τσιμίκας, Καψάλη, συγκλίνει, δεν μπορεί να περάσει από όλους. Λάθη επί λαθών. Τελικά η ΑΕΛ στην κόντρα. Δεν μπορεί ο Ροβίθης, κόπηκε καθαρά λέει ο Κουλούδης. Ούτε αυτή η παλιά είναι καλή για τον Παρέτα. Ποιος κυνηγάει. Λαμπρόπουλος τώρα.
Μπροστά για το Μαρουκάκι. Σηκώθηκε η σημαία για τον Φορτσέλ. Offside. Νομίζω ότι στην ευθεία καλύπτεται. Ο Πάτο λοιπόν θα μπει αντί του Καπού στο 66. Ουσμάν Μπάρι Πάτο αντί του Καπού και κλείνει τις αλλαγές του Σάκης Τσιόλης αρκετά νωρίς στο 66ο λεπτό. Μονιάκης. Πάτο ξέφυγε για το Ροβίθι μπάλα. Ροβίθις για το Μασούρα που ανέβηκε, κόβεται. Μπαρέτας που γύρισε να βοηθήσει την άμυνα. Και τώρα Γιάντσης. Κέρδιζε ένα πλάγιο από το Βέρτζο. Καράς έχασε τον Κουτσιανικούλη που του πήρε την μπάλα κατά μέτωπον ο Κουτσιανικούλης. Μέσα στην περιοχή τρίπλα σουτ γκολ. 1-0 με τον Βασίλη Κουτσιανικούλη. Η ΑΕΛ παίρνει το προβάδισμα. Τρελό πανηγύρι στις κερκίδες του ΑΕΛ FC Αρίνα. Και ο Κουτσιανικούλης πετυχαίνει αυτό που δεν είχε καταφέρει ως τώρα η ΑΕΛ. Να ανοίξει την άμυνα, να βρει τρύπα στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Δεύτερο γκολ για τον Βασίλη Κουτσιανικούλη. Με τα χρώματα της ΑΕΛ, δεύτερο φετινό. Πανηγυρισμοί των παικτών. Ο Σάκης Τσιόλης δεν μπορεί να ηρεμήσει πλήρως όμως, γιατί το παιχνίδι έχει δρόμο ακόμη. Εδώ ήταν το λάθος του Σταμάτη Καρά, ξεφεύγει ο Κουτσιανικούλης, πολύ όμορφα κινείται, αλλάζει πόδι. Ιδανικό τελείωμα, εξαιρετικό τελείωμα από τον έμπειρο επιθετικό. 1-0 λοιπόν με τον Βασίλη Κουτσιανικούλη στο 68 λεπτό. Και τώρα το άγχος φεύγει από τους γηπεδούχους, μεταφέρεται στους φιλοξενούμενους που είχαν καταφέρει να κλείσουν τους διαδρόμους, να καταστρέψουν κάποια από τα πλάνα του Σάκη Τσιόλη. Το πανηγύρι καλά κατά τις κερκίδες. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι δύο ομάδες, αν δηλαδή με την τόνωση του ηθικού από αυτό το γκολ ο γηπεδούχος ΑΕΛ μπορεί να φτάσει και σε δεύτερο γκολ ή αν ο Πανσεραϊκός θα απαντήσει, θα βρει τρόπο να απαντήσει ξεπερνώντας το σοκ από τον γκολ του κυρίου που βλέπετε στους δέκτες σας, του Βασίλη Κουτσιανικούλη. Αυτός είναι ο Καράς, ο οποίος ευθύνεται για το γκολ, έκανε το λάθος, του κλέψει την μπάλα ο Κουτσιανικούλης. Φάουλ στον τριανταφυλάκο. Και αυτός είναι ο Ρούτσης που θα μπει αντί του Σιάκα. Στο 70 λεπτό, δεύτερη αλλαγή. Πρώτη αλλαγή, συγγνώμη, για τους φιλοξενούμενους. Χαφ έβαλε ο Νικηφόρος Κάκογλου, ο τεχνικός του Πανσεραϊκού. Καράς. Καινούριο φάουλ. Ο Μονιάκης έριξε κάτω τον Παρέτα και αυτός διαμαρτυρήθηκε. Ο Μονιάκης θα δει όμως την κίτρινη κάρτα για αυτή την ενέργειά του. Τέταρτη κίτρινη κάρτα για τον Μονιάκη, θα χάσει ένα από τα προσεχή παιχνίδια. Εδώ, ενώ έχει σφυριχθεί το φάουλ, πάει και παρεμποδίζει τον αντίπαλό του.
Λάθος για τον έμπειρο παίκτη. Αυτή η ενέργεια λανθασμένη. Ο Καρά στην εκτέλεση. Τώρα ο Κάκογλου έχει πει στον τριανταφυλάκο να προωθηθεί να γίνει αυτός σεντερφόρ. Μονιάκης διώχνει, ο Πάτο ξεμάρκαρε, απελευθέρωσε για το Μασούρα. Λάθος του Μασούρα. Του κλέβουν την μπάλα. Τριανταφυλάκος κοιτάζει το δωματά. Θα του δώσει. Φάουλ υπέρ του τριανταφυλάκου. Και κίτρινη κάρτα για τον Βέρτζο. Για επικίνδυνο παιχνίδι. Εδώ κλάδεψε τον τριανταφυλάκο. Δεν πήγε στην μπάλα, πήγε στον παίκτη. Μπάλα θα στηθεί σε μεγάλη απόσταση. Μπαρέτας και τριανταφυλάκος. Ο Γιάντσης έφυγε. Ο Κουλούδης δείχνει τη σφυρίχτρα του για την εκτέλεση. Μπαρέτας και τριανταφυλάκος. Πρώτα θα γίνει αλλαγή ο Ντακώστα αντί του Γιάντση. Γιάντσης δεν φάνηκε πολύ. Μπαρέτας πολύ ψηλά. Ο Ντακώστα μπαίνοντας θα πάρει τη θέση του επιτελικού χαφ. Φυσιολογικά. Θα πάει στο ένα άκρο ο Μπαρέτας, στο άλλο δωματάς και νομίζω ότι τριανταφυλάκος στην κορυφή για το υπόλοιπο του αγώνα. Η εκτέλεση του ξενοδόχου στο ελεύθερο. Ο Πάτο την κεφαλιά, Μαρουκάκης βάζει κάτω. Το γύρισμα δεν είναι καλό, ο Κουτσιανικούλης κόβεται παρότι μπήκε στη φάση. Ντακώστα. Ντακώστα προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό, τώρα παίρνει συμμετοχές και όχι ολόκληρο 90 λεπτού. Παίρνει από κάποια λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Μπαρέτας έχασε αρχικά εκεί με τον Βέρτζο. Ντακώστα δεν περνάει παλιά μπροστά. Το δωματά, ο Ρούτσης με πολύ δύναμη κράτησε, δωματάς, ωραία τρίπλα. Φάουλ του Κομεσίδη. Από την προσποίηση του δωματά. Αυτή τη φορά ο Φελίπε Ντακώστα αναλαμβάνει να εκτελέσει. Είναι και ο τριανταφυλάκος κοντά στην μπάλα, αλλά νομίζω ότι ο Ντακώστα, ο οποίος στα καλά του ήταν εξαιρετικός στις τιμένες μπάλες, έχει σκοράρει και με φάουλ. Βέβαια η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Θυμίζουμε ότι ο τριανταφυλάκος είχε μια πολύ καλή εκτέλεση στο πρώτο ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις όταν ο ξενοδόχος έδιωξε κόρνερ. Ο Κουλούδης τίνει το τείχος. Ντακώστα. Out. Δεν ανησύχησε ο ξενοδόχος. Αυτή είναι η εκτέλεση από τον Πορτογάλο. Λάθος, παίρνει
Ο Ροβίθης ανοίγει πλάγια για το Λαμπρόπουλο, σεντρασούτ έδιωξε ο Μέλκας. Στην επαναφορά δεν προλαβαίνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ρούτσις έβγαλε. Μπαρέτας. Κερδίζει το πλάγιο από το Μονιάκι. Όχι, είναι για την ΑΕΛ το πλάγιο. Ξανά αυτή η σέντρα του Λαμπρόπουλου, έδιωξε ο Μέλκας. Η ΑΕΛ έχει πάρει το προβάδισμα με τον γκολ του Βασίλη Κουτσιανικούλη από το 67ο λεπτό. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, ωστόσο η αναμέτρηση δεν έχει κριθεί. Φάουλ έχει κερδίσει η ΑΕΛ, μόλις 8 ο Πανσεραϊκός. Ο Πάτο βοήθησε να κλαπεί η μπάλα. Κουτσιανικούλης πέρασε αρχικά, όχι και από τον Παπατζίκο. Ντακώστα. Ο Γιωβάνοβιτς είναι αυτός που κερδίζει. Κομεσίδης. Να φύγει μακριά η μπάλα. Καράς. Τριανταφυλάκος και Καράς. Γιωβάνοβιτς με το δωματά. Το πλάγιο υπέρ του Πανσεραϊκού. Ντακώστα. Σέντρα στην άλλη πλευρά. Μια προβολή, καμία τύχη δεν έχει. Από τον Καψάλη προβολή. Αδύναμη. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Ξενοδόχοφ που έχει στο ενεργητικό του μια μεγάλη απόκρουση, όπως είπαμε, στο φάουλ του τριανταφυλάκου. Μασούρας ανεβαίνει. Ροβίθης. Δεν θα πέρασε από τον Καψάλη, επιμένει. Μασούρας στη σέντρα, δύναμη. Ντακώστα. Μπάλα στον Πάτο. Σκάβει μπροστά, αλλά δεν θα περάσουν από τον Παπατζίκο και το σούτ του Λαμπρόπουλου είναι out. Ξανά το τελείωμα του Λαμπρόπουλου δεν είναι καλό. Φάουλ που κέρδισε ο Ροβίθης. Εκτελέστηκε γρήγορα. Μπερδεύτηκε ο Ρούτσης, ο Πάτο. Πολύ δυνατά, μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι. Μονιάκης. Ντακώστα. Δυνατά μαρκαρίσματα, ο τριανταφυλάκος μένει όρθιος. Ντακώστα, εντωμεταξύ ο Λαμπρόπουλος είναι στο χορτάρι, ο Ντακώστα συνεχίζει το παιχνίδι. Ροβίθης δεν πρόλαβε. Ο Λαμπρόπουλος θα σηκωθεί τώρα. Κάποια κράμπα είναι όμως αυτή που τον ενόχλησε. Και ο Φελίπε Ντακώστα. Λάθος. Μπήκε στη φάση δυνατά ο Μαρουκάκης, αλλά κάνει και επιθετικό φάουλ. Ρίχνει κάτω τον αντιπαλό του, τον Βοσκόπουλο. Εδώ τώρα τραβάει και ρίχνει κάτω το Βοσκόπουλο. Χάνει το δίκιο του Μαρουκάκης. Αλλαγή, βγαίνει ο Δωματάς και μπαίνει ο Ανδρέου.
Και η τρίτη αλλαγή από τον Νικηφόρο Κάκογλου στο 21ο λεπτό. Βάζει φρέσκα πόδια μέσα. Παλεύει για το παιχνίδι ο Πανσεραϊκός. Το 1-0 δεν εξασφαλίζει την νίκη στην ΑΕΛ. Ρούτσης. Τσιμίκας πιο πίσω. Ντακώστα. Κόπηκε. Ξανά ο Παπατζίκος. Από το Ρούτσι για τον Καψάλη, μια κεφαλιά, τρέχει ο Μπαρέτας. Ο Γιωβάνοβιτς δεν προλαβε, το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Μπαρέτας. Έχασε την μπάλα καθαρά το Βέτζο. Ρουβίθης. Φάουλ του Μπαρέτα και κίτρινη κάρτα για τον παίκτη του Πανσεραϊκού. Εδώ κυνηγάει το Ροβίθι. Τον ρίχνει από πίσω κάτω. Αυτός είναι ο Παπατζίκος, αλλά και την κάρτα είναι για τον Μπαρέτα. Τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο LFC Arena. Η Θεσσαλή έχουν το προβάδισμα, ελέγχουν το παιχνίδι, δεν δείχνουν να απειλούνται με ισοφάριση. Μαρουκάκης για να ξεφύγει. Έπεσε, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Κουλούδης. Πατώ. Μασούρας. Το πλάγιο υπέρ της ΑΕΛ. Λαμπρόπουλος. Πίσω. Μια σέντρα του Μασούρα, τρέχει ο Μαρουκάκης. Λαμπρόπουλος για το Μονιάκη που ανέβηκε. Κουτσιανικούλης. Προτιμά τη σιγουριά του Κομεσίδη. Βέρτζος για το Γιωβάνοβιτς. Δεν περνάει η παλιά για τον Πάτο. Μασούρας. Πάτο. Κόπηκε. Ροβίθης. Δεν περνάει η παλιά του. Ντακώστα. Παίρνει ο Πορτογάλος. Ντακώστα βρήκε βοήθεια στον Ανδρέου. Τριανταφυλάκος Ανδρέου, όχι. Κακή συνεννόηση. Και τώρα ο Πάτο για την ΑΕΛ. Κουτσιανικούλης. Πολύ δυνατά για τον Πάτο. Λαθασμένα το πλάγιο. Υπέρ του Πανσεραϊκού. Ντακώστα. Τσιμίκας μπροστά, δεν φτάνει στον τριανταφυλάκο. Ιωβάνοβιτς. Ροβίθης. Πάτο, κόπηκε με φάουλ. Ουσμάν Πάτο από τον Παπατζίκο. Ντακώστα και Πάτο τα λένε. Ο Παπατζίκος, ο οποίος βγήκε με τις χάρες απλωμένες, γι' αυτό υποδείχθηκε το φάουλ. Είδε και εκεί την κάρτα.
Ροβίθης κοντά στην μπάλα, Μασούρας, οι παλιοσυρές αφήνουν τους δύο νεότερους να εκτελέσουν. Μασούρας, μπάλα περνάει από όλους out. Μονιάκης. Ο Μέλκας στην εκτέλεση του ελεύθερου, καθώς ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, η άλλη είναι κοντά σε μία ακόμα νίκη. Η ΑΕΛ, η οποία στο γήπεδο της έχει ιτηθεί μόνο δύο φορές, από τον Πανεγιάλιο και από την Κέρκυρα. Αυτή η ήττα από την Κέρκυρα είναι η πιο σημαντική, διότι προς το παρόν και πριν υπολογίσουμε αυτή την αγωνιστική, χάνει στην ισοβαθμία. Καψάλης, η παλιά του δεν θα περάσει τον Παρέτα. Έδιωξε ο Λαμπρόπουλος. Μαρουκάκης προστατεύει, κερδίζει και το φάουλ. Κατά τα άλλα, στο LFC Arena έχει 14 νίκες. 14 νίκες και 2 ήττες σε 16 αγώνες. Καλά τα πάει και εκτός, 7 νίκες, 6 ισοπαλίες, μόλις 2 ήττες. Άλλωστε 4 φορές μόνο ιτήθηκε στη σεζόν ως τώρα η Λάρισα έναντι 14 του Πανσεραϊκού, 14 ητών. Έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση η ΑΕΛ. 43 τέρματα πλέον, αλλά δεν φτάνει ούτε την ομάδα των Τρικάλων, ούτε την Κέρκυρα. Μπάλα καταλήγει στο Μέλκα, που Τσιανικούλης δεν μπόρεσε να τον περάσει. Και αμυντικά δεν τα πάει πολύ καλά. Ο Πανσεραϊκός 36 γκολ έχει δεχθεί. Είναι μία από τις χειρότερες άμυνες. Μαρουκάκης. Κάθετα ο Ροβίθης, ανατροπή από τον Καψάλη, πέναλτι έχει σφυρίξει και κίτρινη κάρτα στον Καψάλη. Κόκκινη. Κόκκινη στον Καψάλη. Ήταν τελευταίος παίκτης για την ανατροπή στο Ροβίθη. Θα μείνει με 10 ο Πανσεραϊκός, ενώ η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ στην εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Ροβίθης. Ξανά η φάση. Ο Ροβίθης τσίμπησε και πάει στο πόδι του Ροβίθη ο Καψάλης. Ανατροπή μέσα στην περιοχή. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Λαμπρόπουλος και Μέλκας. Λαμπρόπουλος. Διώχνει ο Μέλκας. Απόκρουση σε κόρνερ. Χάθηκε η ευκαιρία για την ΑΕΛ. Στο 90 λεπτό λοιπόν ο Μέλκας κρατάει αυτό το 1-0. Έτσι δεν έχει ξεκαθαρίσει και η νίκη για τους γηπεδούχους που κλώτσαν αυτή την ευκαιρία. Η εκτέλεση τώρα του κόρνερ, ο Μέλκας διώχνει. Φελίπε Ντακώστα μακριά. Ξανά η απόκρουση σε κόρνερ στην εκτέλεση πέναλτι του Λαμπρόπουλου. Στα σκουπίδια η πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθώς συμπληρώνονται τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας και θα πάμε στις καθυστερήσεις. Λαμπρόπουλος μπροστά, δεν περνάει μπάλα, με παίχτη λιγότερο Πανσεραϊκός στο μεταξύ. Μπορεί να είναι λίγα τα λεπτά που απομένουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Κουλούδη, αλλά είναι ένα θέμα αυτό. Φάουλ επιθετικό τώρα του Ροβίθη στον Παπατζίκο. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις, η ΑΕΛ έχει στην αγκαλιά της το τρίποντο. Πανσεραϊκός βλέπει πάντα το φάσμα της ήττας.
Παρά την απώλεια του πέναλτι, ο κόσμος πανηγυρίζει. Πιστεύει ότι η ομάδα του θα πάρει και το πρωτάθλημα, εκτός από την άνοδο, την επιστροφή της Super League. Βεβαίως μένουν άλλες τρεις αγωνιστικές για να το μάθουμε αυτό με σιγουριά. Ο Σκόπουλος κόβει, ο Μαρουκάκης. Σούτ από μακριά στα χέρια του Μέλκα. Ντακώστα. Κομεσίδης. Μασούρας. Πάτο. Δεν θα περάσει. Μπάλα γυρίζει πίσω στο Μέλκα. Και αυτός διώχνει μακριά. Καράς. Λαμπρόπουλος. Τρέχει ο Μαρουκάκης. Μαρουκάκης που είχε δοκάρει. Είχε μια ευκαιρία. Ο Ροβίδης από πλάγια θέση. Offside υποδείχθηκε. Δεν υπάρχει φάση. Αμφίβολο αν υπήρχε offside. Μάλλον καλυπτόταν στην ευθεία ο Ροβίθης. Ψηλά γράμματα. Ξεφεύγει τώρα ο Κουτσιανικούλης. Δεν υπάρχει offside. Το γύρισμα. Μαρουκάκης. Κόβεται αρχικά. Ζητάει ο Πάτο. Δεν του δίνει την μπάλα ο Μαρουκάκης. Πιο μακριά ο Μασούρας. Ο Λαμπρόπουλος. Ανεβαίνει και πάλι ο Μασούρας. Κόβεται καθαρά από τον Τσιμίκα. Γιωβάνοβιτς ανεβαίνει και αυτός. Πάει για τη σέντρα, θα την κάνει πολύ δυνατά. Ο Κουτσιανικούλης out στο ψαλιδάκι. Δεν είναι καλό τελείωμα αυτό. Έχει πάντως το ενεργητικό του το goal. Στο 68 λεπτό. Και αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή για τον Σάκη Τσιόλη. Αυτό είναι το τελείωμα. Και ταυτόχρονα και τέλος του αγώνα από τον Κουλούδη που σφύριξε την ολοκλήρωσή του νικήτρια η ΑΕΛ. 21η νίκη στο πρωτάθλημα, 14η ήττα για τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΛ στους 69 βαθμούς, Πανσεραϊκός παραμένει στους 37. Αυτό είναι το γκολ που σημάδεψε την αναμέτρηση στο 68 από τον Κουτσιανικούλη που μπήκε σαν αλλαγή στο 46. Ο έμπειρος επιθετικός, πανηγύρια στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΛ βρίσκεται πλέον και με τα δύο πόδια στην Super League. Απομένει να μάθει αν θα είναι και πρωταθλήτρια σε αυτή την μονομαχία της με την Κέρκυρα. Τίποτα περισσότερο από τον Κώστα Χαλβατσιώτη που ήταν στην περιγραφή. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας σας.